μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς, πρωτοψάλτης και μαθητής του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να μας εξηγεί το πώς γινόταν τα μαθήματα με τον δάσκαλό του. Ακούσαμε και αποσπάσματα μουσικά από την ώρα των μαθημάτων και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε από τον κύριο Παϊβανά να μας εξηγεί πώς δέχτηκε ο ψαλτικός κόσμος των Αθηνών την άφιξη του άρχοντος πρωτοψάλτου στην Αθήνα, όταν δηλαδή εκδιώχθηκε από την πόλη και ήρθε εδώ στην πόλη των Αθηνών, αλλά και την εμπειρία του από την συμμετοχή του στις χοροδίες του άρχοντος πρωτοψάλτου. Εδώ στην Αθήνα ήρθανε τότε περίπου το 64 πολλοί Κωνσταντινοπολίτες ψάλτες, οι οποίοι απελάθησαν από την πόλη, και είπατε και πριν ότι έτσι άλλαξε λίγο το κλίμα της Αθήνας. Πώς όμως τους απεδέχθησαν εδώ οι Αθηναίοι ψάλτες και οι τότε σχολές που υπήρχαν? Πάτερ, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δικαιολογημένη αυτή η απορία. Εγώ θα μιλήσω για τον Στανίτσα, γιατί τον κύριο Παϊκόπουλο, που ο δάσκαλος μας δίδαξε μουσική και ήθος, και αυτός, τον έχω βιώματα ως νεαρός χοροδός στη χοροδία και ο Παϊκόπουλος μεγαλύτερος. Άρα για τον κύριο Παϊκόπουλο είναι εν ζωή, ξέρουμε τη διαδρομή. Θα σας μεταφέρω αυτό που μου είπε ο δάσκαλος σε μάθημα και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτόν που λέω. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, είπα στους μεγάλους κυτρανούς, έτσι χαρακτήριζε τους ανθρώπους που έλεγχαν τα μουσικά δρόμενα των Αθηνών. Είπα στους μεγάλους κυτρανούς, να κάνουμε μια σχολή. Εσείς θα κάνετε τα θεωρητικά σας, τα μουσικολογικά σας, και εγώ θα διδάσω την ψαλτική. Ξέρω καλά την ψαλτική τέχνη. Τα άλλα κάνετε εσείς. Και μου είπαν, με Τούρκους δεν συνεργαζόμαστε. Αυτό δείχνει πολλά. Πολλά, και εκτιμώ ότι και άλλοι άνθρωποι το έχουν ακούσει σε άλλη φάση. Ο Στανίτσας στην Ελλάδα ως μαθητής του γυμνασίου, επειδή κάθε φορά άμα δεν ήμουν στην εκκλησία έψαχνα το ραδιόφωνο να δω τι παίζει για να ακούσουμε, θα ακούγαμε τη Μητρόπολη ασφαλώς, αλλά θυμάμαι ότι προσωπικά μια φορά Μεγάλη Παρασκευή στην αποκαθήλωση έπιασα το Στανίτσα στο ραδιόφωνο. Θα ήταν το 70, 1969, 70. Ποτέ δεν του έδωσαν βήμα να μιλήσει. Ποτέ δεν του έδωσαν να γράψει ένα άρθρο. Ποτέ δεν τον φώναξα στο ραδιόφωνο. Εντάξει, τηλεοράσεις λίγο δυσκολότερα. Αν και η δεκαετία 75, και από το 75 και μετά άρχισε να αναπτύσσεται η τηλεόραση. Ποτέ δεν φιλοξενήθηκε σε μια μουσική εκπομπή. Ποτέ. Το μόνο άρθρο που έχω βρει είναι στην Επετρίδα, που έχει γράψει ένα άρθρο «Λόγος και μελωδία», δισέλιδο, που εξηγεί ότι η μουσική βυζαντινή ουσιαστικά δεν υπάρχει αν αφαιρεθεί το κείμενο, το ύμνο. Δεν του άνοιξε κανείς την πόρτα. Γιατί όμως αυτό? Δεν το γνωρίζω, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Ούτε εξέφρασε ποτέ κάποιο παράπονο, έτσι να πει ότι... Δεν εξέφρασε παράπονο. Κάποια φορά, αυτό το επίσης είναι εύκολο να το διασταυρώσει κανείς, το περιοδικό Ταχυδρόμος είχε μια συνέντευξη ενός μεγάλου ψάλτου των Αθηνών, και
Μπαίνοντας για μάθημα, θυμάμαι με περίμενε όρθιος έχοντας τον ταχυδρόμο το περιοδικό και λέω τα χρόνια 75, 76, 77 εκεί. Το είχε και δεν θυμάμαι ακριβώς το κείμενο, αλλά θυμάμαι το νόημά του που έλεγε ότι αυτός που έδινε τη συνέντευξη στο περιοδικό. Εμείς δεν τραγουδάμε ούτε λέμε αμανέδες. Εμείς ψέλνουμε. Και μου λέει το αμανέδες το λέει για μένα. Αυτό το λέει για μένα. Μας έλεγαν ότι ακόμα και σε αυτόν τον περιβόητο εσπερινό του αιώνα με τον Χαρίλαο Τελιαδόρο έγραψαν λέει τότε οι εφημερίδες των Αθηνών ότι ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Χαρίλαο Τελιαδόρο ο οποίος ήρθε και έψαλε αριστερά και μέσα λέει σε μία παρέθεση είχαν αναφέρει ότι δεξιά έψαλε ο Θρησίβουλος Στανίτσας. Το έχω ακούσει αυτό, ναι. Μόνο αυτό. Ο Στανίτσας δεν είχε προσωπικά να καταθέσω ένα δικό μου βίωμα που όμως μπορεί κανείς ειδικός να το δει αν μελετήσει τη συνέντευξή του. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ο Στανίτσας δεν ήταν εγωιστής, να το ξέρετε. Δηλαδή πολλές φορές, να σας πω ένα παράδειγμα. Τα μαθήματα του Πουργάκη ο Στανίτσας ούτε καν τα κοιτούσε. Κάποια στιγμή μπορεί να έκανε έτσι να δει που είμαστε στη δοξολογία. Καμιά φορά μπορεί λέγοντας να μην ήταν ακριβώς το κλάσμα εκεί. Ναι, ναι. Και τώρα εγώ με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να... γιατί μπερδευόμουν, δάσκαλε εδώ λίγο, το κοίταγε. Γιατί με αφήνεις και κάνω λάθος για, αυτό δεν το λέει ο εστής. Βέβαια, σίγουρα. Οπότε δεν το λέει. Πολύ σημαντικό και αυτό που λέτε. Ακριβώς. Και ένα άλλο πράγμα, συχνά, τις πιο πολλές φορές χρησιμοποιούσε το εμείς, εκφράζοντας ότι είναι μέλος μιας ομάδας πολίτικης. Εμείς στην πόλη αλλιώς το λέγαμε αυτό. Εμείς δεν το κάναμε. Δεν ήταν το εγώ μπροστά, ήταν το εμείς.
στις χοροδίες του άρχοντος πρωτοψάλτου Στανίτσα συμμετείχατε? Ναι, είχα τη μεγάλη τιμή. Η πρώτη μου εμπειρία, να το πω έτσι, με τη χοροδία του Στανίτσα είναι σε μια εκδήλωση που λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν στον Παρνασσό για τους Καλαβριτινούς που σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς τότε. Και εκεί έψαλε η χοροδία, εκεί ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Τα 8 μαρτυρικά, προσαρμοσμένο το κείμενο για τους Καλαβριτινούς και το Αιωνία Μνήμη. Η έντονη πλέον δραστηριότητά μου μαζί του ήταν από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη, γιατί όπως ξέρετε το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας από το Στανίτσα, με το Στανίτσα ξεκίνησε. Και προσωπικά δεν λέω εκτιμώ, έχω την άποψη ότι η ύπαρξη του Στανίτσα στο Ίδρυμα Μουσικολογίας του έδωσε άλλη προσωπικότητα. Ναι, μεν ο αγαπητός καθηγητής ο κύριος Στάθης από εκεί πέρα πήγε ακόμη πιο μπροστά, προχώρησε, αλλά η ύπαρξη του Στανίτσα για μένα ήταν καθοριστική στο Ίδρυμα. Και από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη με τις πρόβες, έχω και ηχογραφημένες πρόβες μάλιστα από εκεί. Και εκεί κανείς μπορεί να δει τον Στανίτσα ότι δεν είναι εγωιστής. Και μετά τον Πέτρο τον Πελοποννήσου, αλλά και άλλες εκδηλώσεις. Και συμμετείχα και στο Βέλγιο τη δεύτερη φορά, όχι την πρώτη, που ήταν με το έργο του Πέτρου του Πελοποννησίου. Εκεί έτσι πάλι στις χοροδίες αυτές πώς ήτανε σαν χωράρχης? Ήταν αυστηρός, είχε καλό υλικό, όχι σε όλες τις εκδηλώσεις. Ήτανε πάνε πολίτες και, ναι, και Αθηναίοι. Και Αθηναίοι, αρκετοί Αθηναίοι. Ναι, μεν, κατά τη γνώμη μου, οι χοροδίες της πόλης του Στανίτσα είναι το ιδεατόν. Και ακούγοντας αυτές τις χοροδίες, το όραμά μας είναι να πλησιάσουμε λίγο. Δεν πρόκειται να φτάσουμε. Ακούμε το θαυμαστή και λένε σε πρόβα, γιατί αυτά που ακούμε στην πόλη τα πιο πολλά είναι πρόβες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι πρόβες και μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί και με αυτά γαλουχήθηκα. Και είναι οι πρόβες. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα δεν διαβάζουν παρτούρα, το λένε να παίξουν. Του είχαν μάθει τόσο καλά, τόσο δηλαδή, καλά. Που μα εκεί το τα ονόματα πώς. Και μόνο όνοματα αναφέρουμε είναι ιερά τέρατα σε εισαγωγικά η λέξη της μουσικής. Εδώ είχε αρκετούς από αυτούς, είχε όμως και Αθηναίους. Το έργο του εδώ ήταν πιο δύσκολο, γιατί εμείς η Αθήνα είμαστε πιο αντίθεση στη μουσική, δεν έχουμε την ίδια διαδρομή. Οπότε είχε ένα παραπάνω πιο δύσκολο έργο. Έκανα αρκετές εκδηλώσεις και εδώ και αυτή η εκδήλωση που έγινε στο Βέλγιο την πρώτη φορά είναι... Ήταν οι πρόβες απαιτητικές, ήταν και πολλές στον αριθμό? Πολλές και αρκετή ώρα. Και όλο το πρόγραμμα. Σε κάθε πρόβα ο Στανίτσας θα έκανε όλο το πρόγραμμα. Φαντάζομαι δεν θα ήθελε και απουσίες. Υπήρχε μια φασαρία πάντα με αυτό και να πω έτσι με την ευκαιρία ότι ο μοναδικός που είχα το προνόμιο να τον αποκαλώ δάσκαλο ήμουν εγώ. Οι άλλοι τον αποκαλούσαν άρχοντα. Και μπροστά σε όλους δάσκαλο, ναι, δηλαδή απαντούσε, ήθελε αυτή την προσπόνηση. Ήταν απαιτητικός στις χοροδίες, αγχωμένος πάντα, γιατί ήξερε ότι δεν έχει πετύχει αυτό που ήθελε, ήταν τελειομανής. Ήθελε το τέλειο. Ήθελε το τέλειο και... άφησε αυτά που άφησε και στη χοροδία. Οι χοροδίες της πόλης όμως νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο. Δεν επαναλαμβάνονται αυτές. Ποιο κομμάτι είναι στην πόλη? Στην πρόβα στις χοροδίες εδώ της Αθήνας. Ναι. Δίδασκε πρώτα το μέλος ή μόνο όταν χρειαζόταν επενέβαινε? Όχι, όταν επενέβαινε εκεί που χρειαζόταν. Ναι. Είχε ένα ξύλο. Ένα ξύλο μεγάλο, ναι. Σαν χάρακα να το πω έτσι μεγάλο. Ναι. Και με αυτό χτυπούσε. Και όλη η πρόβα γινόταν με τον απλό ρυθμό. Όπως γνωρίζετε και σε μένα όλα τα μαθήματα ήταν με τον απλό ρυθμό. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό το χτύπημα και εκεί επενέβαινε, διόρθωνε. Ήτανε και αυτές μοναδικές στιγμές. Υπήρχε πολύ, πολύ σεβασμός εκατέρωθεν μεταξύ των πολιτών. Θυμάμαι όταν ήρθε ο μακαριστός ο Καρακάσης στη Χοροδία, είχε γίνει ο πόλεμος στο Λίβανο και το 1975 κάναμε πρόβες εμείς για τον Γρηγόριο. Εγώ δεν γνώριζα. Ήμουν ο μικρός της χοροδίας, ναι. Έτσι. Ήρθε ο Καρακάσης με πόσο σεβασμό. Μιλούσε ένας τον άλλον, αλληλοεκτίμηση. Ήταν κάτι ναι. το φανταστικό. Oh.
Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.